Γεια σας και εσάς, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Δοκιμάζουμε Το. Είναι η σειρά στην οποία δοκιμάζουμε παιχνίδια και σήμερα θα παίξουμε το Minecraft Dungeons. Το Minecraft γενικότερα είναι ένα δημοφιλές παιχνίδι, το οποίο το ξέρουν οι περισσότεροι και η εταιρεία που φτιάχνει το Minecraft κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα άλλο παιχνίδι με διαφορετικό gameplay στον κόσμο του Minecraft. Πάμε να το δούμε σήμερα, να δούμε τι παιχνίδι είναι αυτό και αν αξίζει γενικότερα. Έχω φτιάξει εδώ ένα χαρακτήρα και πάμε να παίξουμε μόνοι μας. Παρόλο που μπορείτε να παίξετε εσείς με άλλους τρεις φίλους σας, μέχρι 4 άτομα είναι, εγώ θα δοκιμάσω να παίξω μόνος μου. Λοιπόν, εδώ σου δείχνει ένα χωριό το οποίο καίγεται και λέει ότι ο αρχιμάγος, εχθρός, ας πούμε, τα έχει καταστρέψει όλα. Χρειάζονται κάποιον σωτήρα, εμένα δηλαδή. Πάμε να δούμε τι θα συναντήσουμε. Νέο objective λέει πήγαινε στο χωριό. Εγώ με αυτός εδώ ο τύπος θα παίξω με χειριστήριο καλύτερα. Λοιπόν, με βολεύει περισσότερο. Ο κόσμος θυμίζει πάρα πολύ Minecraft. Σας είπα ότι είναι βασισμένο στο παιχνίδι. Απλά έχει μια διαφορά. Ουσιαστικά συναντάμε εχθρούς. Κάνουμε μια πορεία, ας πούμε, προσπαθώντας να επιβιώσουμε με όποιους εχθρούς και αν έρχονται. Μαζεύω κάποια κρυσταλάκια τα οποία προς το παρόν δεν ξέρω που χρησιμεύουν. Και είναι κάτι σαν tutorial. Μαθαίνω κουμπιά σου. Λέει ότι. Έτσι τους... Οπ, έφαγα μία. Γιατί δεν ξέρω πώς θα στόχισε αυτό το πράγμα. Και προχωράω με το σπαθί μου. Εδώ σου δείχνει ότι πήραμε κάποια βέλη με τα οποία μπορείς να πετύχεις τον Archer που είναι εδώ πάνω. Και προχωράμε να μαθαίνουμε καινούργια πραγματάκια. Ένας Archer εδώ πέρα, τον απέφυγα με μία κολοτούμπα. Έχουμε και τέτοια skills. Όλα αυτά είναι, ας πούμε, training, γιατί αργότερα θα γίνεται χαμός. Και καθώς προχωράω εδώ πέρα, βλέπω και ένα chest το οποίο σου δίνει. Ένα ψωμί και περισσότερα βέλη. Και έφτασε σε ένα σημείο που κλείνει εδώ πέρα η πόρτα. Αυτός εδώ τι είναι? Survive the ambush. Okay. Είναι παγίδα, ας πούμε. Βλέπετε με κυνηγάνε κάτι τύπητο με τσεκούρια. Με πέτυχαν. Οπότε πάμε full επίθεση. Από ό,τι φαίνεται το τρέξιμο δεν με έσωσε. Και άλλοι τύποι εδώ πέρα. Hey. Έφαγα καλά. Τουλάχιστον επιβίωσα. Level up. Και πήρα και ένα πόντο. Πάμε το δούμε που θα βάλουμε το enhancement, πήγα level 2, ας πούμε ότι θα βελτιώσουμε το σπαθί μας. Μείον 20% reduce speed, το δίνουμε και το σπαθί μας πλέον είναι, ας πούμε, αναβαθμισμένο. Όπου να αποφύγω με αυτόν. Ωραία, περιμένουμε να επιτεθούν και μετά τους επιτεθούμε. Firework arrow λέει, βάζεις ένα πυροτέχνημα πάνω στο βέλος σου ώστε να κάνει έκρηξη όταν φτάσει κάπου, okay. Πάμε να το βάλουμε σε ένα slot, το βάλουμε εδώ πέρα. Ωραία, πλέον μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Μοχλώσω εδώ πέρα, τον βαράμε να ανοίξει η πόρτα. Και θα προσπαθήσω να κάνω αυτό με το arrow. Αφού πρώτα σκοτώσω αυτόν με απλό arrow. Ωραία. Βασικά και αυτούς δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα το κρατήσουμε για κάποια καλή στιγμή. Εδώ απέναντι έφτασα με την κολοτούμπα. Γενικά άλμα δεν ξέρω αν έχει. Προσπαθώ να έχω ανακαλύψει κάτι. Λοιπόν, όπλησα το πυροτέχνημα και περιμένω το επόμενο arrow να είναι θανατηφόρο. Ορίστε. Πήρε και κάποιους ξέμπαρκους εκεί πέρα η έκρηξη και γλιτώσαμε. Συνεχίζω να περιπλανιέμαι εδώ στην πίστα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, λέει. Εδώ πέρα να κάνουμε ένα camp. Victory. Αργίζει. Αργήσαμε, λέει, να σώσουμε τους χωριανούς μας εδώ πέρα, αλλά κάπου μας περιμένουνε. Okay, είμαστε στο camp. Περάσαμε, ας πούμε, το tutorial της υπόθεσης και άνοιξαμε και ένα κουτάκι να δούμε τι θα τύχουμε. Καλέμι ψαρέματος, το οποίο δεν ξέρω που μπορεί να χρησιμεύσει ακριβώς. Ας το βάλουμε σε κάποιο κουμπί μας. Ωραία. Ωραία, και τώρα έχουμε να κάνουμε mission select εδώ πέρα. Και ξεκλειδώνουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει ένα κάρτη με πάρα πολλές αποστολές. Η μόνη ξεκλείδωτη προς το παρόν είναι να πάμε στα Creeper Woods. Είναι τα δάση των Creepers. Και μπορώ να διαλέξω τι difficulty να έχουμε. Normal και hard και very hard. Ξέρετε, υπάρχουν τέτοια πραγματάκια. Εγώ θα ξεκινήσω στο normal. Δεν θα τρέχει hardaro ακόμα. Θέλω απλά να δούμε τι θα συναντήσουμε. Φαντάζομαι εδώ θα έχει πάρα πολλούς Creepers στο μέρος. Λέει εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα καραβάνι με φυλακισμένους χωριανούς μας. Και πρέπει να τους βρούμε και να τους σώσουμε. Ωραία. Είμαι εδώ στο δάσος. Ψάχνουμε το καραβάνι. Νέο mission, παιδιά. Τέλεια. Πάμε να ελευθερώσουμε τους villagers. Λοιπόν, κλασική χιζόμπι. Νομίζω πως είμαστε εντάξει. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και ένα βέλος. Είναι πολύ αδύναμη αυτή η πρώτη εχθρή. Δεν θέλουν κάτι ιδιαίτερο. Ένα βελάκι ο καθένας και ηρεμήσαμε. Σιγά σιγά βελτιώνομαι κι εγώ. Τι γίνεται, δεν γίνεται λίγο χαμός. Hey, αυτός με πέτυχε. Αυτός εδώ αντέχει περισσότερες, έχει πανοπλία, παιδιά. Πρέπει να κάνω και κάποια dodge σιγά σιγά. Βάρεσα κάποιες και φεύγω για πιο μακριά.
Ωραία, και μας πέταξε και κάποια διαμάντια. Τι γίνεται εδώ πέρα, κοιτάξτε πόσο είναι. Τους ξεπάστρεψα, τους ξεπάστρεψα. Και συνεχίζουμε. Με το βελάκι κάτω λέει μπορούμε να δούμε το χάρτη. Βλέπετε που κινούμαι εγώ στο χάρτη και εξερευνώ. Αλλά στο κρύψω δεν χρειάζεται, κάπου είναι λίγο ξεκάθαρο. Οπ. Τρέχουν όπως και στο κανονικό Minecraft. Πάει αυτός. Με πέτυχαν. Αυτός γιατί δεν πέθανε γρήγορα, είναι περισσότερο health. Οπ, να και ένας villager εδώ φυλακισμένος. Να τον σώσω εγώ. Γενικά αν κρατάω το τέτοιο και φορτίζει περισσότερο θα κάνει πιο πολύ damage. Οπότε να το έχω υπόψη μου. Απλά αυτοί εδώ πεθαίνουν με τη μία, οπότε δεν χρειάζεται να φορτίζω τίποτα ιδιαίτερο. Λίγο στόχο θέλω. Ωραία. Πήραμε και ένα elixir. Α, όλους αυτούς στο μεταξύ με ένα πυροτέχνημα θα τους είχαμε εξαϊλώσει, αλλά το ξέχασα. Πάνω στο... Ωπ, μια γελάδα. Πάει και η γελάδα. Να θυμάμαι την επόμενη φορά που θα έχει πολλά άτομα να χρησιμοποιήσω το πυροτέχνημα. Κρίμα είναι, αφού το έχουμε τζάμπα. Ωραία. Και τώρα τρέχω λίγο. Έχω πάρει κάποιο ελιξίριο. Και εδώ έχει γελάδες. Δεν ξέρω αν θα μας πετάξει. Να, το πετάκι φαγητό η γελάδα. Να και ένα creeper εδώ κάτω. Ο creeper, άμα σκάσει, θα αφήσει τρύπα. Για να δούμε. Με πέτυχε επίτηδες, αλλά δεν κάνει τρύπες. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, δεν μπορούμε να σκάψουμε ή να σκαφτεί το έδαφος. Τουλάχιστον στα level αυτά. Και κάτσε να γιατρευτώ λιγάκι. Πήρα τα potion μου. Κι άλλο creeper εδώ. Εντάξει, τον πρόλαβα. Εδώ, ας πούμε, έχει πάρα πολλούς. Ας χρησιμοποιήσουμε το πυροτέχνημα, αν και κανένα δεν πέτυχα. Να και εδώ και ο μεγάλος, ο οποίος τα κατάφερα κανονικά. Λοιπόν, εδώ έχει πάρα πολλά άτομα. Μπόρεσα πάλι με το πυροτέχνημα να φάω κάποιους, αν και δεν είναι δύσκολη η συγκεκριμένη. Απλά θέλω να κάνω χρήση του πυροτεχνήματος. Μην το έχουμε τζάμπα, θέλω να το ευχαριστηθώ κιόλας. Και εδώ έχει πάρα πολλά άτομα. Τρέχω πάνω στους τέτοιους και λέει level up. Πήραμε level up. Ωραία. Πάμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ας πούμε στο βέλος, να το κάνουμε 20% παραπάνω damage θα έχουμε πλέον. Να το δούμε, πριν έκανε 10 damage. Και 25 όταν βαρούσα με φορτωμένο. Τώρα πάλι 10 βλέπω και 30 μετά. Α, hey. Εδώ χρειαζόμαστε σίγουρα το πυροτέχνημά μας. Όλοι μαζί. Φάγανε λίγο ξύλο. Εδώ και δεν ξέρω γιατί κάθισα τόσο και φάγα ξύλο, αλλά τουλάχιστον επιβίωσα. Χρησιμοποιώ και το potion. Κάτω κάτω δηλαδή είναι η ζωή μου, όπως βλέπετε, και το inventory μου γενικότερα. Α, και έχουμε και ένα καλάμι ψαρέματος, το οποίο το χρησιμοποίησα τώρα και ζαλίστηκε απλά. Για να δω. Αν το ξαναχρησιμοποιήσω. Α, τον φέρνει κοντά μου και μετά ζαλίζεται, οκ. Okay. Να δούμε γενικά τι σχήλες και όπλα υπάρχουν. Όπα, εδώ βλέπω ένα, ας πούμε, σπίτι. Supplies. Μπορούμε να πάρουμε το φαγητό μας, μπορούμε να πάρουμε κάποια βέλη. Εγώ ανέβηκα πάνω στο τραπέζι, δεν έχω καθόλου τρόπους από ό,τι φαίνεται. Και να σπάσω αυτά. Ου, κλέβουμε και όλα αυτά τα κρυσταλάκια, διαμάντια, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Τα διαμάντια είναι άλλο χρώμα, τέλος πάντων. Έχουμε κάτι αράχνες εδώ πέρα, οι οποίες πετάνε στους αράχνες. Καλό θα ήταν να τις πετύχω μάλλον με το βελάκι μου. Αλλιώς τις κυνηγάω σαν χαζός και με ενοχλούνε. Ωραία, και το βελάκι καλό είναι. Δεν έχω πρόβλημα. Shadow Form, τι είναι αυτό. Δεν με βλέπουνε. Μάλλον. Θα μπορούσα να το αποφύγω όλο αυτό. Θέλω να πάρω και αυτά βέβαια. Και εδώ έχει ένα σεντούκι. Τι λέει εδώ. Πανοπλιά. Hunter's Armor λέει. Και TNT βλέπω εδώ πέρα. Αυτό εδώ με κάνει και τρέχω μάλλον. Και βελάκια. Ωραία. Inventory. Του κυνηγού η πανοπλία. Τη φοράμε εδώ πέρα και έχουμε συν 1 health, συν 10 arrows per bundle και συν 30 range damage. Το TNT που έχω στο κεφάλι μου μπορώ να το πετάξω κάπως. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πετάξω κάπως, αλλά φοβάμαι μην είναι κραγή κιόλας πάνω μου. Ωραία. Άσε με να φύγω. Με παγίδευσε. Εδώ έχει ένα σεντούκι. Θα χάσω το σεντούκι και πέταξα το TNT κατά λάθος. Να το σεντούκι εδώ πέρα είναι.
Κάτσε ρε φίλε, σε κυνηγάμε. Τι σπαθί είναι αυτό? Το σπαθί αυτό είναι διαφορετικό από το δικό μου. Πρέπει να είναι καλύτερο από το δικό μου. Προχωράω στο δάσος, μην ξεχνάτε, ψάχνω το καραβάνι. Και τώρα λέει new objective, ελευθέρωσε τους villagers. Οπότε τι, το βρήκα το καραβάνι? Τους ακούω τους villagers, εκεί φαίνονται. Ωραία, πάμε να τους δούμε. Να ένας εδώ πέρα. Έλα φίλε μου. Ωραία, πάνε αυτοί. Τι είναι όλοι αυτοί? Βλέπετε το καραβάνι, φαίνεται. Αυτός εδώ τι είναι, μάγος? Πάει αυτούς, να ήταν κι άλλος. Shadow form. Με βλέπει ή δεν με βλέπει? Μάλλον δεν με έβλεπε, ελευθερώνει και αυτόν. Ωραία. Έχουν και γελάδες εδώ πέρα. Αυτός εδώ τον ντούκι τι, γιατί δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Αυτός εδώ κάνει κάτι μάγια, έπρεπε να τον ξεπαστρέψω. Ακούω villagers παντού. Εδώ πάνω είναι, να το. Οπ, πέτυχα το μάγο πίσω την πλάτη τους και τώρα βαράω. Τους σημαίνει να ακούσουμε τα τσεκούρια. Ωραία, πάει αυτός. Κατά λάθος όπλησα το επόμενό μου βέλος με το πυροτέχνημα. Έχω και supplies εδώ πέρα. Τα πήραμε. Ωραία. Το επόμενο βέλος θα κάνει χαμό, να το θυμόμαστε αυτό. Ναι, ένας μάγος εδώ, αλλά δεν ξέρω αν χρειάζεται. Απλά θα τον πετύχω πισόπλατα. Και θα απελευθερώσουμε και τους άλλους δύο τελευταίους villagers. Και τώρα λέει, βρες την έξοδο. Τέλεια. Σκότωσα το villager, α, όχι, εξαφανίζονται οι villagers. Λέω κι εγώ. Πάμε στην έξοδο. Άκουσα κάτι, κάποιον θόρυβο εδώ πέρα. Εδώ άνοιξε η πόρτα, ωραία. Γενικά το game είναι αρκετά απλά τα mechanics του. Δηλαδή απλά προχωράς και σου έρχονται εχθροί παντού. Έχεις mini quests και προσπαθείς να τα φέρεις εις πέρας, να τα καταφέρεις. Είναι όπως ένα dungeon παιχνίδι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αργότερα τι μπορεί να κάνει για να το κάνει το παιχνίδι να διαφέρει αρκετά. Δηλαδή να σε κρατάει στο να μην βαριέσαι να το κάνεις. Δηλαδή σου έρχονται απλά περισσότεροι εχθροί και γίνεται πολύ challenging. Π.χ. τώρα, ας πούμε, έρχονται πάρα πολλοί εχθροί. Και τρέχουν, ο καθένας έχει τα δικά του. Πάει αυτός. Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα με παρέα θα είναι πάρα πολύ πιο ενδιαφέρον από να παίζεις μόνος σου, προφανώς. Οπ, με πέτυχε αυτός. Παραλίγο να πεθάνω, φίλε. Potions. Τα potions είναι άπειρα. Εδώ τώρα, τι θέλετε όλοι εσείς? Ωραία, ευτυχώς έχω καλό σημάδι. Και έφτασα εδώ πέρα όπου... Exit. Victory. Τα καταφέραμε. Ελευθερώθηκαν, λέει. Χάρη σε μένα. Και είμαι level 3. Για να ανοίξουμε και το επόμενο σεντούκι εδώ πέρα. Και ξεκλειδώσαμε ένα tasty bone, λέει. Ωραία. Ωραία, και μετά σε βγάζει το παιχνίδι εδώ πέρα που έχει το χάρτη. Μισό λεπτάκι γιατί βλέπω εδώ πέρα υπάρχουν και άλλα πραγματάκια. Emeralds, 50 emeralds, μπαμ, τα πήραμε. Και έχουμε και ένα blacksmith με τον οποίο λέει κάνεις ανταλλαγή. Ας πούμε δίνω 80 emeralds. Ναι. Και πήρε ένα bow. Δεν είχα bow ήδη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και να έρθουμε εδώ πέρα, βλέπετε πλέον ξεκλειδώθηκαν και άλλα πραγματάκια. Redstone Mines, Cacti Canyon, Pumpkin Pastures και Soggy Swamp. Όλα αυτά εντωμεταξύ είναι και biomes που υπάρχουν στο Minecraft. Και υπάρχουν πίστες εκεί πέρα και άλλα εδώ πέρα, πιο πολλά. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το single player. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με φίλους σας. Μπορείτε να κάνετε invite οποιονδήποτε έχετε φίλο ή να παίξετε από το ίδιο μέρος στο σπίτι σας. Τοπικό co-op με δύο χειριστήρια, ας πούμε, ή ένας να έχει πληκτρολόγιο και άλλος χειριστήριο. Λίγο πολύ τόσο θα δείξω το παιχνίδι εγώ, να δείτε λίγο την κεντρική ιδέα του. Είμαστε ένας ήρωας ο οποίος έχει κάποια quests, πολεμάει τέρατα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο του Minecraft και λογικά αργότερα θα έχει και μποσάκια, φαντάζομαι, τέτοια παιχνίδια πάντα έχουν μποσάκια και μεγαλύτερη δυσκολία. Λοιπόν, αυτά γενικότερα, δεν θα πω άλλα για το παιχνίδι. Ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Αν σας άρεσε αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye!